Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Δελή για να μας μεταφέρει το σημερινό θέμα της ημέρας. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα σε όλους. Τι μας έχεις ετοιμάσει? Θα εστιάσουμε λοιπόν στην περιφέρεια, σε μια αθλητική περιοχή. Εμείς κοιτάξαμε λοιπόν τον δρόμο, τον απαράδεκτο δρόμο για τα Πλατανάκια. Ελπίζουμε να το κοιτάξουν και οι φορείς και να εισακούσουν κατηγορίας. Κάνουν λόγο για έναν απαράδεκτο δρόμο. Θα δούμε και σε λίγο στα πλάνα μας το τι συμβαίνει. Είναι ο δρόμος με πολλά μπαλόνια παντού. Δεν μπορέσαμε να τα μετρήσουμε, είναι πάρα πολλά. Έχουν σπάσει καθημερινά, όπως μας λένε, τα αυτοκίνητά τους, τα οχήματά τους, για να μπορέσουν, για να περάσουν καθημερινά, όπως το κάνουν, για να πάνε στις δουλειές τους ή και στα σπίτια τους. Κοιτάξτε εδώ, δρόμο λοιπόν που έχουμε πρόβλημα. Ο δρόμος εδώ έχει τη δική του ιστορία. Δεν τα πάμε στις αίρες καλά με τους δρόμους, έτσι να το πούμε αυτό. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αγανακτισμένοι, ωστόσο δεν θα μπορούσαν να είναι και διάδρομο. Να κλείσω έστω συμβολικά το δρόμο, γιατί πολύ από αυτή την ιστορία βλέπετε το δρόμο είναι παντού μπαλώματα. Στο μάλλον δηλαδή το χάλι. Έχεις διευκρινίσει, Γιάννη, αν ανήκει ο δρόμος στην περιφέρεια ή στο Δήμο? Γιατί υπάρχει έτσι με τους δρόμους αυτό το πρόβλημα, που ανήκουν και ποιος θα τους φτιάξει. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το κοιτάξουμε, αλλά όπως είπα και πριν στην αρχή, θα πρέπει να το κοιτάξουν οι φορείς. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή. Το ότι είναι και ακριτική περιοχή, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Να διευκρινίσω ότι ο δρόμος προς τα Πλατανάκια είναι αυτός που βλέπουμε και, έχει την αθλειότητα, θα λέγαμε, του οδικού δικτύου. Γιατί από την Καστανούσα και πέρα, νομίζω πως είναι πολύ καλύτερος ο δρόμος και το έχουμε δει και από κοντά. Έχουμε ένα κάτοικο της περιοχής, ο οποίος θα ακούσουμε. Έχει θα μας πει μια και τα ζει καθημερινά εκεί. Κύριος Κοντούλας, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα στους ακροατές. Το πρόβλημά μας είναι πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό. Κρίνουμε εκτιθήματα, έχουμε ατυχήματα και δεν ξέρω πού θα πάει το μέλλον. Είναι ένας ο δρόμος που άρχισε την κατασκευή του λάθος. Όταν πριν δύο χρόνια έγινε η ανακατασκευή του, η ώρα 2 το μεσημέρι Ιούλιος μήνας ρίχνανε την άσφαλτο. Το λάθος ήταν που δεν σταμάτησε τις νταλίκες που είναι υπορφωμένες και περνούσε πάνω από την άσφαλτο με αποτέλεσμα να γίνει οι ροδιές να γίνουν. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τις ροδιές. Δεν σταματήσανε καθόλου. Τα παράπονα μας εκεί την ημέρα προσωπικά εγώ έχω πάρει τηλέφωνο σε όλες τις αρχές. Από την αστυνομία, από τους δήμους, από την περιφέρεια και ακόμα και σε εσάς στο κανάλι. Κανένας δεν μας άκουσε και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα. Από πότε δηλαδή? Μόλις έγινε αυτός ο δρόμος, όταν βγήκε στην ανακατασκευή να γίνει, έπεσε ο τάπητας. Αυτό πότε περίπου έγινε αυτό? Δύο χρόνια έχει. Ναι. Και τόσο πέρα καιρό τι κάνατε? Τόσο καιρό γιατί δεν κινητοποιήσετε, γιατί δεν φωνάζετε? Τι σας είπαν αυτοί όταν πήγατε? Κύριε καπετάνιο, μόνο σας ενοχλεί, κύριε Κοντούλα. Η απάντηση γίνεται. Εγώ ήμουν εκπρόσωπος των ταξί της εποχής εκείνης και έπαιρνα τηλέφωνο συνεχώς. Παραπονούμε, γινόμουν κουραστικός. Κουραστικός. Δυστυχώς. Ο όρος του μπαλάκι μας έστειλε στην περιφέρεια, η περιφέρεια μας έστειλε στο δρόμο. Αυτό ποιος σας το... Κύριε Κοντούλα, ποιος σας έλεγε ότι μόνο σας πειράζει, ποιος? Σε όποιον έπαιρνα τηλέφωνο. Σε όποιον έπαιρνα τηλέφωνο. Δεν πήρα ένα μόνο εκείνη την εποχή, αφού βαρέθηκα πριν να ασχολούμαι. Διότι δεν βρήκα πουθενά ανταπόκριση. Και το πρώτο λάθος το βρίσκω στους δημοτικούς συμβούλους, στους δικούς μας, στον Δήμο που είναι ανύπαρκτος για την επαρχία μας, για την περιοχή μας ο Δήμαρχος είναι ανύπαρκτος. Υπάρχει, δεν ξέρουμε. Και το λέω κατά το καταγγέλνω δημόσια στη τηλεόραση, ο ονομαστικός, λέγουμε Κοτούλας. Από εκεί δεν περνάει, να σας πει κάτι? Δεν βλέπει τον δρόμο στην κατάσταση που είναι? Ακόμα και αυτός που το παρέλαβε το έργο και αυτό πρέπει να το κλείσουν μέσα. Ποιος παρέλαβε αυτό το έργο που ήταν καταστραμμένος πριν το παραδώσουνε? Ποιος θα έχει παραλάβει? Όλοι είναι ένα κύκλο. Όλοι είναι μια συμμορία, την αποκαλώ συμμορία. Και πάνω ρίχνω πόδο μπαράκι, το δίνω στο δημότητο, το κύριο Δήμαρχο. Όχι, δεν είναι κύριος για μένα καθόλου. Αυτός είναι που δεν μας υπολογίζει σε κανένα θέμα μας. Αλλά μιλάτε γενικά για το Δήμαρχο ή μόνο για το δρόμο?
Αν θέλει να μιλήσω γενικά, μιλάω. Δημάρχου, γενικά για προβλήματα. Ποτέ το πήρε. Πήρε το στρατόπεδο που έγινε ανακατασκευή των κτηρίων και του πήγε στα τόλη στο Σιδηρόκαστρο. Τι άλλο να πιστέψω εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχουν μηδενίσει το εμπορικό κέντρο τη Ροδόπουλη. Έχουν μηδενίσει τελείω. Τον κύριο Καρίδα, τον δήμαρχο, έτσι. Την Κυριακή η περιοχή μα συντηρείται με του τουρίστε. Υπάρχουν οι ταβέρνε, τα πορόγια, τα πλατανάκια μακρύτερα. Και αυτοί οι τουρίστε περνάνε από εκεί, έτσι. Σε όλη την Ελλάδα, κύριε Καπετάνιο, στην περιοχή μα ξεκινάνε τότε, γιατί είναι επαρχιακό δρόμο και φορτώνται με όλε τι ταλίκε. Ποιο θα βάζει τι αβαράβει τι ταλίκε σε αυτού του δρόμου να φέρουν την οικογένειά του να διασκεδάσουν στα πορόγια, στα πλατανάκια στη Μακρύτσα. Από παντού βαλόμαστε. Βαλόμαστε από παντού. Καταλαβαίνετε τώρα. Μάλιστα, έχετε δει και ο κύριο Κοντούλα τι να πείτε και το τραγικό στην όλη υπόθεση είναι ότι επήγατε τους επισημάνατε τα προβλήματα και αντί να τα διορθώσετε. Δεν μπορείς στην Βουλγαρία πας το μεσημέρι το καλοκαίρι 2 ώρες τα λύκη σταματάνε στο καλό δρόμο. Εδώ πέρα είναι με ξέλεχτα τα πράγματα. Έπεφτε ο Τάντα, περνούσε η Ιταλίκα και έφυγε τις ροκές. Και οι ροκές έχουν πάθει ζημιές, ξέρετε. Από εδώ και πέρα τι σκοπεύετε να κάνετε. Ναι, Γιάννη. Από εδώ και πέρα τι σκοπεύετε να κάνετε. Γιατί να διαπιστώνουμε το πρόβλημα είναι το μόνο εύκολο. Από εκεί και πέρα πρέπει να δοθεί μια λύση, όπως μας τι μπορεί να κάνει, ο ίδιος δεν μπορεί να δώσει τη λύση πάντως. Τουλάχιστον θα πει. Αν μπορούσα να κάνω να έρθει τη λύση, θα την έβρισα πάρα πολύ εύκολα. Και το μόνο που κάνουν είναι να φωνάζουν, να παρουσιάζουν, να παραπονέμαι και να ακούω αυτή τη λέξη. Γιατί σε πολλά θέματα ενόχλησα και τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή και όλους. Η απάντηση ήταν εσάς μόνο ενοχλεί. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Κοντούλα, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, και θέλουμε να λέμε ότι είμαστε στην Ευρώπη και περιοχή, όπως είπε, που περνάνε τουρίστες και πραγματικά αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει. Και την αντιμετώπιση του πολίτη που τη επισημαίνει το πρόβλημα, ποια είναι, έτσι. Ναι, αυτό θα πρέπει να γίνει όμως και στις εκλογές. Θα πρέπει και αυτοί να αντιμετωπίσουν αναλόγως αυτούς τους κυρίους που τους φέρονται έτσι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για το θέμα. Καλό σου βράδυ.